Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα στην Αθήνα. Στις 30, όπως ξέρουμε, Νοεμβρίου γιορτάζεται ο Άγιος Ανδρέας. Και εκεί λουκουμάδες, Νίκη, μα γιατί μου το κάνεις αυτό. Ωστόσο, οι νησίροι της Αθήνας, της παροικίας της Αθήνας, γιόρτασαν την προηγούμενη Κυριακή, στις 2 Δεκεμβρίου. Έτσι λοιπόν, εκεί μαζεύτηκαν και οι πολιτικοί της Δωδεκανήσου και ο Δήμαρχος Νησιρίων, ο κύριος Κοροναίος, μόλις άρτια φυχθείς από την ΚΕΔΕ, από την συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, και μιλάει στην κυρία Παντελάκη, τη δημοσιογράφο και φίλη, για το ΦΠΑ, γιατί άλλο για το ΦΠΑ. Ωστόσο ήταν εκεί και ο κύριος Κόνσολας και ο κύριος Κόκκινος, είπαν τα δικά τους, ευχήθηκαν και πάμε να δούμε τι έγινε εκεί στην Εταιρεία Νησιριακών Μελετών, στην αίθουσα και στην Ένωση Νησιρίων. Εδώ με τον Δήμαρχο της Νησίρου, τον κύριο Κοροναίο, ο οποίος ήρθε με μια βαλίτσα γεμάτη από την ΚΕΔΕ, αλλά έχει να μας πει και τι μήνυμα έστειλε στον Πρωθυπουργό. Και βέβαια η συνάντησή μας έγινε εδώ στον Ιστορικό Σύλλογο της Νησίρου Αθηνών για την εορτή του Αγίου Ανδρέα. Καλωσορίσατε στο Αγίο TV, Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω στο Αγίο TV και όλους τους ακροατές σας. Ήμουν όντως στα Γιάννηνα στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ. Μπήκαν πολλά θέματα. Το κύριο θέμα που μπήκε για μας, για τους νησιώτες, ήταν το θέμα της διατήρησης του ΦΠΑ στα όρια που υπάρχουν σήμερα. Έχει γίνει μια επιστολή στον Πρωθυπουργό, την οποία υπέγραψαν όλοι οι δήμαρχοι για την διατήρηση των επιπέδων του ΦΠΑ. Όπως είπε και πριν, εγώ είχα στείλει και από μόνο μια επιστολή στον Πρωθυπουργό πριν μια εβδομάδα περίπου, από το συνεχάρηκα για το βραβείο που πήρα από το Περιοδικό Σύλλογο του Παρισιού και από το Περιοδικό της και εκεί του ζήτησα να παραμείνουν τα όρια του ΦΠΑ στα όρια που είναι σήμερα. Εγώ προσωπικά πιστεύω και θα το ζητήσουμε ιδιαίτερα μετά από τον Αύγουστο που τελειώνει και τα μνημόνια, το ΦΠΑ για τα μικρά νησιά να κατέβει στο 9%. Θεωρώ ότι το κόστος ζωής είναι πολύ μεγαλύτερο στα μικρά νησιά από ότι είναι στα μεγαλύτερα νησιά και φυσικά από ότι είναι από την υπηρετική Ελλάδα. Άρα, για να μπορούμε εμείς να επιζήσουμε, για να μπορούμε να έχουμε σταθερή αύξηση πληθυσμού στα νησιά μας, πρέπει να ελαττωθεί το κόστος ζωής. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Για τα συζητήρια στην ΚΕΔΕ και πολλά άλλα θέματα που αφορούν βέβαια το συντήριο μας, ο νόμος που αφορά τα έργα, ο νόμος που αφορά τις εκλογές και πολλά άλλα θέματα τα οποία δεν μπορούμε να συζητήσουμε τώρα. Σας περιμένουμε λοιπόν στην κεντρική ζώνη του Αιγαίου TV. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ένα κανάλι που δεν βλέπουν πολύ στην Ίσυρο. Θεωρώ ότι αποτελεί ένα υπόθεμα καναλιού. Ευχαριστώ πολύ που μιλούσαμε σήμερα και περιμένουμε να καλέσουμε να ξαναμιλήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια για όλα τα θέματα. Κοντά στην Ίσυρο τη Διασπορά και τη Αττική, στον Δραστήριο Εξοπλιστικό Σύλλογο Νησιρίων του Λιμανοπεδίου και στην Εταιρεία Νησιριακών Μελετών, που μέσα σε αυτή την προσπάθεια διατηρούν τα ήθη και τα έθιμα τη Ίσυρου. Και επιδιώκουν και το κάνουν επιτυχία να το μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενιές. Ως χωρικός από την περιφερειά της Δωδεκανήσου, ο Χαράλαμπος ο Κόκκινος είναι πάντα κοντά σε αυτές τις εκδηλώσεις που μας προσκαλούν και στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι πάντα κοντά σε αυτούς τους δραστήριους ανθρώπους που με ιδιαίτερη προσπάθεια κρατάνε τα ήθη και τα έθιμά μας πάνω στα οποία κρατηθήκαμε ως λαός όλα αυτά τα χρόνια. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη και στην Ισηρίωση εδώ της Αττικής αλλά και σε όλους όσους διαφυλάσσουν τον πολιτισμό μας, έναν πολιτισμό που πραγματικά αποτελεί θησαυρό και μια παρακαταθήκη που πρέπει, επαναλαμβάνουμε, να την διαδώσουμε και το κάνουμε με επιτυχία στο μέτρο που μπορεί ο καθένας μας, κόντρα στους καιρούς που θέλουν την ισοπαίδωση. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε με τους Νησιρίους της Αττικής, ενός ιστορικού συλλόγου που γιόρτασαν την παραδοσιακή γιορτή των Λουκουμάδων του Αγίου Ανδρέα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Ανδρέες, σε όλες τις Ανδριάνες, σε όσους γιορτάζουν αυτή την ιστορική γιορτή, που είναι όχι μόνο χριστιανική, αλλά εκπορεύεται και από το ιστορικό παρελθόν της αρχαιότητας. Οι νησίροι της Αθήνας, αλλά και της Οικουμένης,
έχουν επέρονται για την ιδιαίτερη πατρίδα του στην Ίσυρο, που πραγματικά αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι γεωπολιτικό αλλά και γεωφυσικό της Δωδεκανήσου. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Ίσυρος στο προηγούμενο διάστημα ταυτίστηκε με μεγαλόστομες εξαγγελίες από την κυβέρνηση. Ο κ. Τσίπρας, ο κ. Καμένος εξήγηλαν εκεί πολιτικές για την ανάπτυξη των νησιών. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Σήμερα ήταν επίσης μαζί μας ο Δήμαρχος της Ισύρου, στο πρόσωπο του οποίου ενώθηκαν οι δυνάμεις. Οι Συριακοί Σύλλογοι, μαζί με τους βουλευτές, πρέπει να στηρίξουν το έργο της Δημοτικής Αρχής. Τη Δημοτική Αρχή στηρίζουν και το Δήμο της Ισύρου. Θέλω να πω λοιπόν να ευχηθώ χρόνια πολλά για τις καλές γιορτές. Η Ίσυρος αξίζει καλύτερη μοίρα στη χάρτα της αυτοδιοίκησης και του Αιγαίου. Και να ευχηθώ και στο UTV να είναι πάντα πρωτοπόρος στην κάλυψη των γεγονότων, της αντικειμενικότητας και της αλήθειας. Χρόνια πολλά. Μιλήσαμε για λουκουμάδες Νίκη, μιλήσαμε για μέλι, για μελεκούνι δεν είπαμε τίποτε όμως, αλλά έχουμε μια ευχάριστη είδηση. Στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκεται η διαδικασία πιστοποίησης του μελεκουνιού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δήλωσε ο αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Φιλίμωνας Ζανετίδης. Η απόφαση για το μελεκούνι αναμένεται να δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκεται και η διαδικασία πιστοποίησης για το κρασοτήρι της ΚΟ. Μάλιστα. Σημειώνεται ότι ο κύριος Ζανετίδης απίφθινε κάλεσμα στους ντόπιους παραγωγούς, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να συγκροτήσουν πιστοποιημένες ομάδες για να επιδοτηθούν τα προϊόντα τους. Υπάρχει μέτρο στήριξης ομάδων παραγωγών που έχουν πιστοποιηθεί, αλλά δυστυχώς στη Ρόδο δεν διαθέτουμε τέτοιες ομάδες. Θα ήταν καλό οι αγρότες να ξεφύγουν από την καχυποψία και να συγκροτήσουν ομάδες για να μπορέσουν να επιδοτηθούν για 5 χρόνια για την παραγωγή τους, είπε ο αντιπεριφερειάρχης. Όσοι ακούν από ΚΟ. Ναι. Έτσι. Βέβαια. Και από ΚΟ για το κρασοτήρι και για το μελεκούνι κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Η αλήθεια δεν το γνωρίζω. Το κρασοτήρι το ξέρω πολύ καλά. Τι είναι. Αν έχει και αστιφάλεια, δεν ξέρω. Πάντως, επειδή τόσες μέρες ζηλεύω λουκουμάδες και μέλι, αν με βάλεις να διαλέξω κρασοτήρι ή μέλι, προτιμώ το κρασοτήρι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Ο συνδυασμός είναι καλύτερος. Κρασοτήρι με μέλι. Σίγουρα. Τώρα με αποστόμωσες. Ωραία. Λοιπόν. Κάτι άλλο. Φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον πρόεδρο των παραγωγών των μελισσοκόμων της Καλύμνου, τον κύριο Γαβαλά, ο οποίος μας φίλεψε λίγο βιολογικό μέλι. Κάνει καλό και στην επιδερμίδα και στην υγεία. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Και πάλι μαζί αύριο.